Ένα ποιμνιοστάσιο στην Κορομιλιά έβαλε ως στόχο η αρκούδα που τις τελευταίες ημέρες είχε εμφανιστεί επανειλημμένα στην περιοχή αναζητώντας τροφή. Η αρκούδα εισέβαλε χθες βράδυ στο ποιμνιοστάσιο σπάζοντας την περίφραξη και την πόρτα, ενώ στη συνέχεια κατασπάραξε 3 πρόβατα. Μετά το περιστατικό στην περιοχή έσπευσε άμεσα η ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρκτούρου. Την περιοχή την παρακολουθούμε εδώ και 3 εβδομάδες περίπου. Το συγκεκριμένο ζώο κατά πάσα πιθανότητα έχουν ληφθεί δείγματα για να δούμε αν είναι όντως το συγκεκριμένο ζώο, να πιστοποιήσουμε και ακριβώς αν είναι το συγκεκριμένο ζώο. Παρθήκαν και δείγματα από τρίχες, από διάφορες πλευρές που έχει κάνει κάποιες ζημιές, ώστε να ταυτοποιηθεί αν είναι το ίδιο το ζώο. Όμως, έχουμε όμως την υποψία ότι το ζώο είναι αυτό που δημιουργεί στην περιοχή όλη αυτή την αναστάτωση. Μάλιστα, μπορώ να σας πω ότι πριν 2 εβδομάδες με 3 υπήρξε και ένα ατύχημα με το ίδιο το ζώο. Σύμφωνα με τα μέλη του Αρκτούρου, η αρκούδα θα επιστρέψει στην Κορομιλιά και μάλιστα ακόμη πιο δυναμικά. Αιτία αποτελεί το γεγονός ότι η περιοχή βρίσκεται κοντά στο ποτάμι και διαθέτει πολλές καλλιέργειες καλαμποκιού. Στο χώρο, όπως είπε, η αρκούδα μπαίνει με ανορθόδοξο τρόπο. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ακόμη εδώ γεννιέται και άλλο ένα πρόβλημα. Ότι άντε κτηνοτρόφος να αποζημιωθεί για τα ζώα του. Τις υλικές καταστροφές δυστυχώς δεν υπάρχει ποτέ αποζημίωση από μία πόρτα, από κεραμίδια, από διάφορα περίφραξη που μπορεί να έχει. Δυστυχώς δεν υπάρχουν χρήματα για να δοθούν ή δεν έχει βγει κονδύλιο τουλάχιστον κωδικός για τις υλικές ζημιές. Ούτε για τα αυτοκίνητα οπωσδήποτε. Προκάλεσε δηλαδή και ζημιές μπαίνοντας στο στάβλο. Βέβαια, κάθε ζώο που μπαίνει στο στάβλο μέσα φυσικά δεν μπαίνει από την πόρτα, μπαίνει από άλλους χώρους, από περίφραξη, από πόρτες που είναι του στάβλου ήδη κλειδωμένες βέβαια για την Ευράδη και δυστυχώς δημιουργεί μεγάλες υλικές ζημιές. Οι κάτοικοι συχνά παραπονούνται και ζητούν επιπλέον μέτρα ασφάλειας για τις περιουσίες τους. Παράπονα υπάρχουν. Εμείς όταν κληθήκαμε και όποτε κληθήκαμε είμαστε παρόν. Η ομάδα νομίζω ότι λειτουργήσε άμεσα και άψογα τις περασμένες ημέρες και μάλιστα με τη βοήθεια και τη συνδρομή πάντα της αστυνομίας, κάνοντας καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα, πηγαίνουμε μαζί με πλήρωμα της αστυνομίας στην περιοχή και εξακριβώνουμε να δούμε γιατί οπωσδήποτε είναι και η ασφάλεια η δική μας, όχι μόνο των κατοίκων που προσεγγίζουμε την αρκούδα. Έτσι λοιπόν, για να αναχαιτήσουμε ένα ζώο εμείς, η έντονη παρουσία η δική μας, δημιουργώντας βέβαια μια σχετική φασαρία στην περιοχή με φωτοβολίδες κρότου λάμψης, δίνοντας οδηγίες να μαζευτούν αν υπάρχει κάποιο καρποφόρο από την περιοχή ή να κλαδευτούν κάποιοι χώροι που μπορεί να περάσει το χρόνο της η αρκούδα όλη την ημέρα. Έτσι λοιπόν και έντονη βέβαια παρουσία η δική μας είναι ανατρεπτικά μέσα για την αρκούδα. Τις τελευταίες ημέρες απασχόλησε και η καταγγελία για 4 αρκούδες που περιφέρονται στο χωριό Λάγκα. Η ομάδα του Αρκτούρου μέχρι στιγμής δεν κατάφερε να τις εντοπίσει.